Χριστού. Θα διαβάσω τη σελίδα 1061. Είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους, κεφάλαιο Δέλτα και εδάφιο 11. Δέλτα 11 από το βιβλίο της, από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους. Δέλτα 11. Ας σπουδάσουμε λοιπόν να εισέλθομεν σε εκείνην την κατάπαυση, δια να μην πέσει τύση στο αυτό παράδειγμα της απηθείας. Διότι ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπέρ πάσαν δίστομων μάχεραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής και πνεύματος, αρμόντε και μυλών και διερευνά τους διαλογισμούς και τα σενεία της καρδίας. Και δεν είναι δεν κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού, αλλά πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα εις τους οφθαλμούς αυτού προσών έχομεν να δώσομεν λόγον. Έχοντες λοιπόν αρχιερέαν μέγαν, ως της διήλθε τους ουρανούς, Ιησούν τον Υιόν του Θεού ας κρατώμεν την ομολογία, διότι δεν έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει εις τας ασθενίας ημών, αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάζομαι λοιπόν με τα παρησίες των θρόνων της χάριτος, διαναλάβομεν έλεος και να εύρωμεν χάριν προς βοήθειαν εν καιρό χρίας. Ε7 όστις εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίας προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού και έτι ον Υιός έμαθε την υπακοήν εφόσον έπαθε και γενόμενος τέλειος κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούοντας σε αυτόν ονομαστής υπό του Θεού αρχιερεύς κατά εντάξει Μελχισεδέκ, περί του οποίου πολλά έχουμε να είπομεν και δισερμήνευτα, διότι εγίνατε νοθρήτας ακουάς. Επειδή ως προς τον καιρόν έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, πάλι να έχετε χρίαν, δια να σας διδάσκετε στα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού και καταντήσατε να έχετε χρίαν γάλακτος και ουχής στερεάς τροφής. Διότι πάσο μετέχον γάλακτος είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης επειδή είναι νήπιος. Των τελείων όμως είναι στερεά τροφή, ήτινες δια την έξιν έχουσι τα αισθητήρια για γυμνασμένα στο να διακρίνωσιν το καλόν και το κακόν. Και σίγμα τάφε εννιά, περιμόν δε, αν και λαλόμεν ούτως, αγαπητοί με θα πεπισμένοι ότι έχετε τα καλύτερα και συνεχόμενα με τη σωτηρία. Διότι δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο σας και τον κόπο της αγάπης, την οποία ενδείξατε εις το όνομα αυτού, υπηρετήσατε στους Αγίους και υπηρετούντες. Επιθυμούμε δε να δεικνύει ο έκαστες ημών την αυτήν σπουδήν προς την πληροφορία της ελπίδας μέχρι τέλους, δια να μην γίνετε νοθροί, αλλά μιμητέ των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντοντας επαγγελίας. Διότι ο Θεός δίδων επαγγελίαν εις τον Αβραάμ, επειδή δεν είχε να ομώσει εις ουδένα μεγαλύτερον, όμως εις εαυτόν λέγον, βεβαίως ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω σε πληθύνει, και ούτω προς μήνας με υπομονήν απίλαυσε την επαγγελίαν, διότι μεν άνθρωποι ομνίουσιν εις τον μεγαλύτερον και όρκος είναι εις αυτούς τέλος πάσης αντιλογίας προς βεβαίωσιν, στο οποίο ο Θεός θέλω να δείξει περισσότερον προς τους κληρονόμους επαγγελίας το αμετάθετον της βουλής αυτού μετεχειρίστη μέσων των όρκων, ώστε δια δύο πραγμάτων αμεταθέτων εις τα οποία είναι αδύνατο να ψευστεί ο Θεός, να έχομεν ισχυράν παρηγορίαν οι καταφυγόντες εις το να κρατήσομεν την προκειμένην ελπίδα, την οποία έχομεν ως άγκυρα της ψυχής ασφαλείται και βεβαία και εισερχομένη στο εσωτερικό του καταπετάσματος, όπου Ιησούς εισήλθε υπέρ ημών πρόδρομος γενόμενος αρχιερεύς τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αμήν. Η προτροπή του Λόγου του Θεού πάντοτε είναι να φροντίζουμε, να σπουδάζουμε, να αγωνισόμαστε, να εισέλθουμε εις την κατάπαυση την τελευταία δια της αρπαγής της Εκκλησίας στη Βασιλεία των Ουρανών. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού
και ταυτόχρονα και τη δικαιοσύνη του Θεού και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Αυτή είναι η στρατηγική μας και τα επιχειρήματά μας μέσα από το Λόγο του Θεού. Η στρατηγική μας είναι να αγωνιζόμαστε, να σπουδάζουμε, να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια. Μην πέφτουμε στις παγίδες του διαβόλου, μέσα σε παραβάσεις και σε ανομίες, αλλά στον αγώνα των καλών, δια της πίστεως στο Λόγο του Θεού και δια της υπακοής στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αλλά και στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και ταυτόχρονα τη δικαιοσύνη. Η Βασιλεία του Θεού είναι θέλω να εισέλθω στην αιώνια ζωή. Αυτό επιθυμεί η ψυχή μου, αυτό ποθώ. Αυτό επιποθώ. Να εισέλθω στη Βασιλεία των Ουρανών. Τίποτα άλλο, όλα τα άλλα είναι απλά. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού, αλλά πώς θα το πετύχω? Με την δικαιοσύνη του Θεού που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, η έκφραση μέσα από το Λόγο του Θεού της δικαιοσύνης του Θεού. Και όλα τα άλλα, και όλα τα άλλα είναι εύκολα, ο Θεός θα τα προσθέτει. Πόσο σημαντικό να καταλάβουμε πόσο εύκολα είναι όλα τα άλλα για το Θεό να μας τα προσθέτει καθημέραν. Πόσο εύκολο είναι κάθε μέρα. Αρκεί εμείς να στεκόμαστε και να αγωνιζόμαστε τον αγώνα τον καλό. Να περπατάμε την οδόν που ο Θεός έχει προετοιμάσει για μας διατηρώντας την πίστη μας. Πού? Στο Λόγο του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού είναι πρώτον ο γεγραμμένος Λόγος του Θεού που αποκαλύπτει καταρχάς τη δημιουργία των πάντων. Όχι μόνο στην αρχή, πάντοτε και μέχρι τώρα. Τα πάντα που υπάρχουν τα δημιουργεί ο Θεός στην προσωπική σου ζωή, στην οικογενειακή σου ζωή, στην εκκλησιαστική σου ζωή, σε όλα. Όλα είναι αποτέλεσμα της χάρης ή της κρίσης του Θεού, του ελέους ή της δοκιμασίας του Θεού. Αλλά όλα είναι από το Θεό. Το πρώτο λοιπόν αποκαλύπτει τη δημιουργία των πάντων. Το δεύτερο που αποκαλύπτει είναι την προσωπικότητά του, τη δύναμή του, την αγάπη του. Αποκαλύπτει ο Θεός την αγάπη. Αποκαλύπτει ότι ο Θεός είναι φως. Αποκαλύπτει ότι η σκοτία δεν υπάρχει στο Θεού δεμία. Αποκαλύπτει δηλαδή με λίγα λόγια, σ' αγαπάει, θέλει και μπορεί, ευλογώ να σε ευλογεί και πληθύνω να σε πληθύνει. Και το τρίτο, αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, ώστε περπατώντας ακριβώς και κατά πάντα στο θέλημα του Θεού να απολαμβάνεις την εύνοια του Θεού στην προσωπική σου ζωή και στο προσωπικό σου έργο. Γιατί ο Λόγος του Θεού δεν είναι ένα βιβλιαράκι, ένα βιβλίο, μία περιγραφή. Είναι ζωντανός, ενεργός, ενεργείται μεταξύ των πιστευόντων. Όταν πάρεις στα χέρια σου το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αλλάζουν τα πάντα, αρκεί να το πιστεύεις. Και να πάρεις απόφαση να το υπακούς, να περπατάς σύμφωνα με αυτό. Και τα μικρά αλλάζουν και τα μεγάλα αλλάζουν, γιατί ο Λόγος του Θεού ενεργεί μέσα στη ζωή μας εφόσον τον πιστεύουμε. Ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομον μάχαιρα. Σε καθαρίζει. Σου αφαιρεί τα εξογκώματα, σου αφαιρεί κάθε τι. Κάνει εγχειρήσεις ο Λόγος του Θεού. Και διεύχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής και σώματος, μπαίνει μέσα στην προσωπικότητα του ανθρώπου και χωρίζει το θέλω από το νομίζω. Το θέλω από το μπορώ, τα χωρίζει. Γιατί η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Το δε μυαλό του είναι κατεξοχήν αλαζονικό.
Έρχεται λοιπόν ο Θεός και δια του Λόγου του εισέρχεται και χωρίζει την καρδιά του ανθρώπου από το πνεύμα του ανθρώπου και μεταμορφώνει την καρδιά του ανθρώπου από απατηλή υπερπάντα, τη μεταμορφώνει σε απαλή, τρυφερή, αγαθή καρδιά. Αλλά μεταμορφώνει και το πνεύμα του ανθρώπου από αλαζονικό και υπερήφανο, ταπεινό κατά πάντα και ευλογημένο. Και στο Θεό τα πάντα είναι φανερά, δεν υπάρχει τίποτα κρυφό. Στο Λόγο του Θεού δεν υπάρχει τίποτα κρυφό. Όταν μελετάς το Λόγο του Θεού, σου αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού του ποιος είσαι. Και σου αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού και το ποιος είναι ο Κύριος. Είναι όλα φανερά. Καταλαβαίνεις την αμαρτία σου, τα λάθη σου, τις παραβάσεις σου, τη χάρη του Θεού στη ζωή σου, το έλεος του Θεού στη ζωή σου. Καταλαβαίνεις ποιος είναι ο πατέρας σου. Το έχεις ένα πατέρα που σε φροντίζει να μην σου λείψει τίποτα, που σε φροντίζει να είσαι ασφαλής, που σε φροντίζει να έχεις προκοπή στη ζωή σου. Έχεις έναν Κύριο Ιησού Χριστό που σου δίνει νίκη πάντοτε και έχεις έναν παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, που προσευχόμενος για σένα κατευθύνει και διοικεί και οδηγεί τα βήματά σου. Και πού τα γνωρίζουμε αυτά? Μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού δεν είναι παραμυθάκια, ιστοριούλες, γραώδεις μύθοι. Ο Λόγος του Θεού είναι η απόλυτη αλήθεια. Επαναλαμβάνω, ζών, ενεργός, κοτερόπτερος υπερπάσαν δίστομον μάχαιρα. Γνωρίζει τα πάντα μέσα σου και σου δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσεις ποιος είσαι, τι είσαι, τι κάνεις, γιατί, πώς, πότε. Σου αποκαλύπτει το μέλλον σου, αλλά σου αποκαλύπτει και έναν Θεό παντοδύναμο. Αυτός είναι ο Λόγος του Θεού, ο γεγραμμένος Λόγος του Θεού, που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, η δύναμη του Θεού που σώζει καθέναν που τον πιστεύει. Αλλά ο Λόγος του Θεού είναι και κάτι άλλο. Είναι ένα πρόσωπο, ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, τον οποίο δόθη το υπερπανόνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει γόνη πάσα δύναμη και εξουσία επιγείων, επουρανίων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι αυτός είναι ο Κύριος. Και αυτός είναι δωρισμένος από τον Πατέρα Θεό διά του Λόγου του σε σένα. Και εσύ αν πιστεύεις το Λόγο του, τον παίρνεις, τον δέχεσαι, τον αποδέχεσαι, και όποιος αποδεχθεί τον Ιησού Χριστόν, σε αυτόν ο Πατέρας Θεός δίνει εξουσία να γίνει παιδί του αιωνίως, παιδί Θεού, κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος Ιησού Χριστού, που έχεις εξουσία εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να δένεις, όχι τον Ιεροβοάμ, τον διάβολο. Γιατί ο Ιησούς Χριστός σύντριψε την κεφαλή του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Δύναμη, εξουσία. Και δια του Ιησού Χριστού σε βαφτίζει ο Πατέρας Θεός εν πνεύματι Αγίω και αποκτάς πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, όχι μόνο να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και πώς πρέπει να το κάνεις, αλλά και να θέλεις και να μπορείς, και πνεύμα γνώσεως, να γνωρίζεις τα μυστήρια, καθώς το Πνεύμα το Άγιο σε οδηγεί στα βάθη του Θεού, στα ύψη του Θεού, και σου αποκαλύπτει τα μυστήρια, τα αποκεκριμένα προκαταβολής κόσμου. Πνεύμα ευσεβίας σε κάνει φοβούμενο τον Θεό, σεβόμενο τον Θεό, και πνεύμα φόβου Θεού, όπου τα πάντα πια είναι ευλογημένα στη ζωή σου και δυνατά στη ζωή σου. Η τέλεια μεταμόρφωση που ο Θεός κάνει μόνο με το Λόγο του, καθώς σου αποκαλύπτει το Χριστός και δια του Ιησού Χριστού μεταβάλλει και μεταμορφώνει τα πάντα, νέα πράγματα. Αυτός είναι ο Λόγος του Θεού.
όχι εγγραμμένος, και αυτός είναι ο Λόγος του Θεού, ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, Ιησούς ο Ναζαρέος, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο οποίος πέθανε για τις αμαρτίες μας. Αλλά τώρα ο Θεός τον ανέστησε για τη δικαίωσή μας και τον συνεκάθισε στα δεξιά του για να μεσητεύει για σένα, καθώς είναι ο μόνος μεσίτης, το μόνο όνομα το δοσμένο από το Θεό μεταξύ Θεού και ανθρώπων, δια του οποίου μπορούμε και πρέπει να σωθούμε. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ο μέγας, ο μοναδικός, μέγας αρχιερεύσης στους αιώνες των αιώνων, κατά την τάξη Μελχισεδέκ, ο οποίος στέκεται εκεί στα δεξιά του Θεού και σε περιμένει με την οδηγία και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να μπεις μέσα στο ταμείο σου και να ζητήσεις με το αίμα του Χριστού να σε καθαρίσει ο Θεός και δια Πνεύματος Αγίου να εισέλθεις στα Άγια του Ουρανού μπροστά στο θρόνο της χάριστος του Θεού. Και εκεί μεσητεύοντας ο Χριστός για σένα και αλλαλάζοντας εσύ μαζί με όλους τους αγγέλους στο θρόνο της χάριτος του Θεού, να λαμβάνεις έλεος από το Θεό και να βρίσκεις χάρη και να γίνεις όμοιος με τον Χριστό. Και εκεί, καθώς είναι γεγραμμένο, δεν εξεύρωμεν τι θέλωμεν είστε, αλλά δεν εξεύρωμεν ότι εκεί θα είμαι θα όμοιοι με Αυτόν, αλλά και εδώ. Γιατί το καιρό της σαρκός αυτού ο Ιησούς Χριστός τι έκανε? Μετακραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίας προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισηκούστη για την ευλάβεια αυτού. Θέλεις να σ' ακούει ο Θεός? Θέλεις να σου εισακούει ο Θεός, να σ' ακούει και να απαντάει, να σ' ακούει και να ενεργεί? Ζητείτε και θέλετε ευρύ, αιτείτε και θέλει σας δοθεί, κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί, πάντοτε όχι. Δια την ευλάβιαν σου θα εισακούεσαι, όπως δια την ευλάβιαν του εισηκούστη ο Ιησούς Χριστός ο Ναζαρέος. Και έτσι, αν και Υιός του Θεού, έμαθε την υπακοή από αυτά που έπαθε. Να λοιπόν γιατί ο Θεός φέρνει παθήματα στη ζωή μας και θα συνεχίσει να φέρνει. Γιατί μέσα από τα παθήματα μαθαίνουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και τι μας χρειάζεται? Μας χρειάζεται γιατί γεννόμεθα έτσι τέλειοι. Πώς τελειοποιείται ο χριστιανός? Πώς καταρτίζεται ο χριστιανός? Με το αίμα του Χριστού, με την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου και με το Λόγο του Θεού που πλέον του είναι αποκεκαλυμμένος. Έγινε τέλειος, ώστε κατεστάθη ο Ιησούς και εσύ μπορείς να γίνεις τέλειος. Μπορείς βέβαια, κατά χάριν. Ο Ιησούς έγινε αληθινά τέλειος, αναμάρτητος. Εσύ μπορείς να γίνεις κατά χάριν με το αίμα του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να κατασταθείς κι εσύ έτοιμος σωτηρίας σε κάθε έναν που υποτάσσεται και υπακούει τον Χριστό και το Λόγο Του. Γιατί εμείς τι κάνουμε, αδερφοί? Σώζουμε? Όχι βέβαια. Αλλά εμείς δείχνουμε αυτό που μας φανέρωσε ο Θεός, το Ευαγγέλιο του Χριστού που σώζει τους πιστεύοντας. Το Ευαγγέλιο του Χριστού που είναι η δύναμη του Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Κι έτσι ο άνθρωπος, ο αδύναμος, ο άθλιος, όχι ο αβιά, ο αχρίος, ο άχρηστος, ξαφνικά βρίσκεται να κατοικεί μέσα στο Χριστό. Βρίσκεται να κατοικεί ο Χριστός μέσα σε Αυτόν. Βρίσκεται να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Και δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, να ομολογεί Ιησού Χριστόν Κύριον και ο Θεός να σώζει, να αναγεννάει και πάλι δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Γι' αυτό ο Θεός μας θέλει όχι να είμαστε νήπιοι, γιατί ως προς τον καιρό λέει ο Λόγος του Θεού στους Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, έπρεπε να είστε διδάσκαλοι. Δεν μας θέλει να νηπιάσουμε με την αρχική γνώση του Ευαγγελίου.
ελπίζοντας ότι εμείς θα κάνουμε θαύματα, θα θεραπεύουμε, θα κάνουμε μεγαλεία, τίποτα δεν θα κάνουμε εμείς. Θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία εγίνοντο από τον Θεό διαχειρών των Αποστόλων. Ο Θεός θα αποφασίσει, ο Θεός θα εκτελέσει και εμείς θα Τον δοξάζουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας, να λαλάζουμε και να δοξάζουμε τον Κύριο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Αλλά αυτό, αδερφοί, είναι το παν. Τα πάντα. Να δοξάζουμε και να λαλάζουμε τον Κύριο, στον Κύριο. Γι' αυτό είναι ανάγκη να μετέχουμε στερεά στροφής. Γιατί τότε είμαστε έμπειροι του λόγου της δικαιοσύνης. Και ποια είναι η στερεά τροφή? Μέσα στο πανεπιστήμιο που λέγεται Εκκλησία του Θεού, ο οίκος του Θεού του Ζώντος, που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, γιατί ο οίκος του Θεού του Ζώντος, Εκκλησία Θεού, είναι μόνο αυτή που είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Μέσα σε αυτή την Εκκλησία, που είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας, κάθε ένας που μπαίνει, όχι μόνο μεταμορφώνεται ως προς την προσωπική του και οικογενειακή του ζωή, αλλά μεταμορφώνεται και ως προς το έργο του. Γίνεται δόκιμος εις των Θεών, εργάτης ανεπέσκητος που ξέρει και ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Είναι χρήσιμος εις το Θεό. Τον χρειάζεται ο Θεός. Γι' αυτό και συνεχίζει να τον εκπαιδεύει, να ποτέ δεν τελειώνει η εκπαίδευσή μας. Και συνεχίζει να τον εκπαιδεύει για να τον καταστήσει αίτιο σωτηρίας αιωνίου στους ακούοντας και πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού. Καταλάβατε πόσο χρήσιμος είναι. Ο Θεός θέλει να σωθούν οι άνθρωποι όλοι. Δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Πώς? Μέσα από την Εκκλησία Του. Μέσα από σένα, αδερφέ και αδερφοί. Μέσα από δούλους και δούλες που τις έσχατες ημέρες θα πλημμυρίσει με το Πνεύμα Του το Άγιο για να προφητεύουνε. Πώς θα σωθεί η οικογένειά σου? Πώς θα σωθούν τα παιδιά σου? Πώς θα σωθούν οι συνάδελφοί σου? Μόνο δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, αλλά μέσα από τη δική σου πίστη, μέσα από το δικό σου έργο και μέσα από τη δική σου ζωή. Πιο σωστά, μέσα από το δικό σου έργο, μέσα από τη δική σου ζωή. Δηλαδή, μέσα από τη δική σου πίστη και μέσα από τη δική σου υπακοή στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Θα σωθούνε, δηλαδή θα είσαι χρήσιμος στο Θεό. Δεν θα είσαι άχρηστος. Δεν θα είσαι ένας που περνάει απαρατήρητος, όπως μου είπε κάποιος αδελφός, αόρατος. Όχι. Δεν θα περνάς απαρατήρητος. Δεν θα είσαι αόρατος. Γιατί η δύναμη του Θεού θα είναι πάνω σου. Η δύναμη του Θεού του υψίστου θα είναι αυτή που θα σε συστήνει, όπως σύστησε τον Αβιά και υπερίσχυσε κατά του Ιεροβοάμ, και εσύ με τη δύναμη του Θεού του υψίστου θα υπερισχύεις κατά του διαβόλου. Και δεν μπορείς να περνάς απαρατήρητος, αθέατος. Θα περνάς πλήρης πίστεως και δυνάμεως εις δόξαν Θεού Πατρός για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ένας άνθρωπος χρήσιμος, ένας άνθρωπος ευλογημένος, ένας άνθρωπος τον οποίον συστήνει ο Θεός στα μάτια της γυναίκας του και της άντρα, ή του άντρα της, στα μάτια της οικογενείας του, στα μάτια του περιβάλλοντος του, στα μάτια όλων των αγγέλων και όλων των επουρανίων και πηγίων και καταχθονίων δυνάμεων. Είσαι συστημένος και σε συστήνει ο Θεός. Ο διάβολος σε βλέπει και τρίζει τα δόντια του και τρέμει. Δεν μπορεί να σε αγγίξει όμως, γιατί μέσα σου κατηγεί η δύναμη του Θεού του υψίστου. Ο Λόγος του Θεού κατοικεί μέσα σου πλουσίως. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, γιατί δεν περπατάμε αόρατοι, αλλά περπατάμε πλήρης πίστεως και δυνάμεως. Κατά χάριν, άχρηστοι είμαστε. Δεν είναι ότι οι δυνάμεις μας είναι 400.000 με 800.000. Οι δυνάμεις μας είναι μηδέν με την ανωτέρα δύναμη, έτσι λένε οι άνθρωποι.
Και χωρίς να το καταλαβαίνουν, εννοούν το διάβολο και το σατανά. Γιατί υπάρχει και ανωτάτη δύναμη που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων και ο Κύριος των Κυρίων. Και περιμένουν την ανωτέρα δύναμη να ενεργήσει. Ήπαγε ο πίσω μου σατανά. Η ανωτάτη δύναμη είναι ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλεύς των Βασιλέων, ο ένδοξος Θεός, ο Θεός του ουρανού και της γης, ο Κύριος όλων των δυνάμεων, επουραϊνίων, επιγείων και καταχθονίων. Και μπροστά σε αυτόν τον Κύριο θα κλείνει πανγόνι επουρανίων και πηγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ο Ιησού Χριστόν Κύριον. Σήμερα εμείς όμως ομολογούμε Ιησού Χριστόν Κύριον όλων των δυνάμεων, Κύριον μας και Θεόν μας. Αλληλούια. Αυτός είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η Εκκλησία του Θεού. Αυτός είναι ο σωτήρας μας και ο λυτρωτής μας. Γι' αυτό, λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν και λαλούμε ότι ως προς τον καιρό έπρεπε να είσαστε οι δάσκαλοι, είμαστε πεπισμένοι όμως ότι έχετε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία. Είσαι πεπισμένος, είμαι. Γιατί? Γιατί πιστεύεις ότι έχουνε? Και γιατί μπορώ και εγώ να έχω τα καλύτερα και τα συνεχόμενα της σωτηρίας μου. Μία είναι, ένας είναι ο λόγος. Διότι δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο σας, το έργο της πίστης σας, το έργο σας, το έργο της πίστης σας και την αγάπη σας, την προσωπική σας ζωή και την αγάπη σας την οποία δείξατε στο όνομα του Θεού. Πώς? Υπηρετήσαντες και υπηρετούντες τους Αγίους. Α, λοιπόν, τώρα ο θριαμβευτής χριστιανός. Αυτός τον οποίον κάνει ο Θεός να θριαμβεύει δια του Ιησού Χριστού. Ο υπηρέτης. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών, λέει, δεν συστήνουμε τον εαυτό μας. Δούλος σας είμαι. Δούλος σας να σας υπηρετώ. Για να απολαμβάνω τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία που μου χάρισε ο Θεός. Τι είμαστε, αδερφοί? Το καλύτερο που μπορούμε να είμαστε. Δούλος. Αν θέλεις να είσαι μέγας, γίνε υπηρέτης. Αν θέλεις να γίνεις πρώτος, γίνε δούλος πάντων. Ποιος είναι ο πρώτος? Δεν είναι όπως τα έθνη που κυριαρχούν, καταπιέζουν, εξουσιάζουν τους άλλους. Στην Εκκλησία του Χριστού ο πρώτος είναι αυτός που υπηρετεί με κόπο, με μόχθο, με αγώνα τα αδέλφια του. Κάνε μας δούλους, Κύριε. Κάνε μας να είμαστε μια Εκκλησία με δούλους και δούλες αληθινούς για να προφητεύουμε. Γι' αυτό επιθυμούμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, κάθε ένας από εσάς να δίνει την αυτή προσπάθεια, την αυτή σπουδή, για να είμαστε βέβαιοι ότι θα εκπληρωθεί η ελπίδα μας της αρπαγής της Εκκλησίας. Με πληροφορία πίστεως να είμαστε βέβαιοι ότι θα εκπληρωθεί η ελπίδα μας που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Γι' αυτό μη γινόσαστε νοθροί, τεμπέληδες. Νοθροί τα σακουάς, νοθροί στο Λόγο του Θεού, νοθροί στη ζωή σας, ούτε στο έργο σας, ούτε στην προσωπική σας ζωή. Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Αγωνίζεστε τον αγώνα των καλών. Συνεχίστε να προχωράτε την οδόν την οποία σας διδάσκει ο Θεός και την έχει προετοιμασμένη προκαταβολής κόσμου. Πράτετε τα έργα της πίστεως τα οποία έχει ετοιμασμένα ο Θεός για τον κάθε έναν από εμάς. Μη γινόσαστε τεμπέληδες. Μην εργάζεστε επίσης δια την τροφή τη φθυρωμένη, αλλά δια την τροφή τη μένουσα η ζωή αιώνια. Δεν λέει να μην δουλεύουμε. Λέει να μην αποκλειστικά εργαζόμαστε για την τροφή την προσωρινή, αλλά αποκλειστικά να εργαζόμαστε για την τροφή τη μένουσα η ζωή αιώνια. Στο έργο σου, κάνε το έργο που ο Θεός σου έχει εμπιστευτεί. Πατέρα, μητέρα, νέα, σου εμπιστευτεί ένα έργο ο Θεός, τη σωτηρία
των δικών σου. Δικό σου είναι το έργο αυτό, δικό σου είναι το χωράφι αυτό. Δεν μπορεί να έρθει άλλος ούτε να το οργώσει, ούτε να το καθαρίσει, ούτε να το σπείρει. Κάθε ένας από εμάς έχει ένα χωράφι. Και ανάλογα με το έργο σου και την τεμπελιά σου, είναι μικρό το χωράφι ή μεγάλο το χωράφι. Για να σου εμπιστευτεί μεγάλο χωράφι, πρέπει να σε βλέπει να εργάζεσαι. Να εργάζεσαι έργων πίστεως, με κόπο αγάπης. Να είσαι ευλογημένος και στο έργο σου και στην προσωπική σου ζωή. Αγιασμένος και στο έργο σου και στην προσωπική σου ζωή. Γιατί? Γιατί αυτό είναι εύκολο. Γιατί είναι εύκολο? Γιατί είναι δοσμένο, χαρισμένο από το Θεό και μάλιστα επιβεβαιωμένο με θόρκου. Γιατί ο Θεός ορκίστηκε και δεν μπορεί να πάρει πίσω ούτε την επαγγελία του, την υπόσχεσή του, ούτε πολύ περισσότερο τον όρκο του. Ο Θεός λοιπόν δίδωνε επαγγελίαν εις τον Αβραάμ, επειδή δεν είχε να ομώσει σου δέναν μεγαλύτερον, ορκίστηκε στον εαυτό του λέγον, βεβαίως ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Και το μυστικό. Και αυτός ο Αβραάμ προς μήνας με υπομονή απείλαυσε την επαγγελία του Θεού. 70 χρονών τον έβγαλε από την Ουρ των Χαλδαίων. 85 του είπε ότι θα σε κάνω πατέρα πλήθος εθνών. Τίποτα δεν είδε. 100 χρονών τον ξαναεπισκέπτεται. 30 χρόνια τίποτα. Εκεί που απογοητεύτηκε και απελπίστηκε και δεν μπορούσε να γεννήσει και η γυναίκα του δεν μπορούσε το ίδιο, έρχεται ο Θεός και του λέει, σε κάνω τώρα πατέρα πολλών εθνών. Και ο Αβραάμ γέλασε με απιστία. Αλλά έστρεψε το βλέμμα του σε αυτόν που του μιλάει. Και με προσοχή ακούει αυτά που του λέει. Και επελπίδη, επίστευσε γιατί σκέφτηκε ότι ο Θεός είναι δυνατός αυτά που λέει να τα εκτελέσει. Ξέρετε αδερφοί ότι ο Θεός είναι δυνατός αυτά που λέει να τα εκτελέσει στη ζωή σου. Κάθε μέρα να τα εκτελείς τη ζωή σου. Γι' αυτό μην αμφιβάλλεις, μην φοβάσαι, πίστευε. Και περίμενε με υπομονή και λέει ο Απόστολος Παύλος στο Ευαγγέλιο του Χριστού, έχομεν χρίαν υπομονής. Και προς μήνας με υπομονή απείλευσε το Ευαγγέλιο, έχομεν χρίαν υπομονής, δια να πράξομεν, δια να κάμωμεν το θέλημα του Θεού, ώστε να απολαύσουμε την επαγγελία του Πατρός. Να το ξαναδούμε έτσι πως μου το έδειξε ο Θεός. Αδερφέ μου, έχεις ένα χωράφι. Δεν ξέρω ποιο είναι το χωράφι σου. Ζήτησε από το Θεό να σου το φανερώσει. Αλλά δεν υπάρχει κανένας που δεν έχει το δικό του το χωράφι. Και μέσα στο χωράφι αυτό έχει σπείρει ο διάβολος, αλλά έχει σπείρει και ο Θεός. Ο διάβολος ζυζάνια, ο Θεός σπόρο καλό. Και εσύ πρέπει τώρα να βοηθήσεις, να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός, να καρποφορήσει το χωράφι σου. Να το οργώσεις, το καθαρίσεις από πέτρες, να σκάψεις την πατημένη γη, το καθαρίσεις από τα ζυζάνια και αν την κάνεις να κάνεις το χωράφι σου αγαθή γη. Δική σου δουλειά είναι. Βεβαίως δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, αλλά δική σου δουλειά είναι. Είναι το έργο σου. Αλλά για το έργο σου για να πετύχει χρειάζεται την ευνοία του Θεού, τη βοήθεια του Θεού. Μην ξεχνάς όμως ότι μέσα στο χωράφι σου είσαι φυτεμένος κι εσύ. Τι είσαι, ζυζάνιο ή σπόρος καλός? Μπορούμε με το αίμα του Χριστού και ζυζάνια να είμαστε, να μας μεταμορφώσει ο Θεός σε σπόρο καλό. Αλλά ακούστε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Αν ο σπόρος δεν πεθάνει μέσα στη γη, δεν φέρει καρπό, μόνος του μένει.
Αν το σπόρο τον βάλεις σε μια βιτρίνα, μην μπαίνεις σε βιτρίνες, αδερφέ, μπες μες στο χωράφι σου, μέσα στο Λόγο του Θεού. Πάρε τον καλύτερο σπόρο, όποιο δέντρο, όποιο φυτό, και βάλ τον σε μια βιτρίνα. Μόνος του θα μείνει. Δεν θα έχει κάρπο. Πάρε το σπόρο και βάλ τον μες στη γη. Πότισέ τον, ο Θεός θα τον αυξήσει. Θέλεις να σε αυξήσει ο Θεός. Θέλεις να έχεις καρπό πολύ. Θέλεις να μην μένεις ποτέ μόνος σου. Θέλεις η καρποφορία σου να είναι μεγάλη. Θέλεις ο Θεός ευλογώ να σε ευλογήσει και πληθύνω να πληθύνει το σπέρμα σου και σένα. Είναι δοσμένο άνωθεν. Δεν είναι η ικανότητά σου, ούτε η δυνατότητά σου, ούτε οι δυνάμεις, ούτε η εξουσία σου. Είναι η χάρη του Θεού και το έλεος του Θεού. Πάρε λοιπόν τον εαυτό σου και χώς τον μέσα στο χωράφι σου, ταπεινό σου. Πάρ' τον εαυτό σου και χώς τον μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού και ταπεινό σου. Και θα δεις, ο Θεός θα ενεργεί και να κάνει μεγαλεία. Μεγαλεία θα κάνει ο ύψιστος. Φτηνή δουλειά του. Μεγαλεία θα κάνει ο Θεός. Μέσα στο Λόγο του Θεού. Και εκεί μέσα στο Λόγο του Θεού θα σε βρει ο Χριστός. Και μαζί θα εργαστείτε το δικό σου το χωράφι. Και μαζί Αυτός θα σε δοξάζει και εσύ θα τον δοξάζεις. Και μαζί θα είσαστε έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας. Μόνο υπομονή, αδερφέ. Μη βλέπεις το χωράφι που είναι άγριο. Δεν θα χρειαστεί να το σκάψεις, ο Χριστός θα το σκάψει. Μη βλέπεις τις δυνάμεις του εχθρού που είναι μεγάλες. Βλέψε τον Κύριο των δυνάμεων που είναι πολύ πιο μεγάλος. Και τίποτα δεν είναι αδύνατον σε Αυτόν. Πίστεψε, πελπίδι. Και δώσε δόξα εις τον Θεό. Αλλάλαξε στον Κύριο. Και ο Θεός θα κάνει μεγαλεία. Θα κάνει πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα γνωρίσεις εκ των προτέρων. Δεν μπορείς να τα πιστέψεις. Απίστευτα. Δεν μπορείς να τα σκεφτείς. Θα κάνει υπερπάντα των όσων ζητάς ή νοείς. Αλλά κατά τη δύναμη του Χριστού, του Πνεύματος του Αγίου που ενεργείται μέσα σου, στην αδυναμία σου. Να καυχέσαι λοιπόν για τις αδυναμίες σου. Μη λυπάσαι για τις αδύνατες. Μη λυπάσαι για τις κακουχίες σου. Μη λυπάσαι για τα λάθη σου. Μη λυπάσαι, μη λυπάσαι. Χέρου, αγάλου. Για το Ευαγγέλιο του Χριστού που κρατάς στα χέρια σου. Χέρου και αγάλου για τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που κατοικεί μέσα σου. Χέρου και αγάλου για τον Ιησού Χριστόν που είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Και θα δεις την απόλυτη μεταμόρφωση του χωραφιού σου. Καθώς περνάμε βλέπουμε χωράφια ξερά, άγωνα. Αλλά βλέπουμε και χωράφια σπαρμένα, καρποφόρα, όμορφα. Ξέρετε ποια είναι η αιτία? Αυτός που έχει το χωράφι. Ο νοθρός έχει άγωνο χωράφι, ξερό, άχρηστο. Μόνο αγκάθια και τριβόλια και ζυζάνια βγαίνουν. Αυτός όμως που γίνεται μιμητής των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας του Θεού, ελπίζοντας το Λόγο του Θεού, βλέπει το χωράφι του να καρποφορεί, να αυξάνει, αρκεί ο σπόρος του να μπει μέσα και να πεθάνει. Να πεθάνουμε για την αμαρτία, αδερφοί. Αυτή είναι η πρόταση του Θεού. Από τον ουρανό σας παρακαλώ, χάρη Χριστέ μου, να πεθάνεις για την αμαρτία, να πεθάνεις για τον κόσμο, να πεθάνεις για τους νόμους των ανθρώπων, όχι να γίνεις παράνομος, για τους νόμους και τις παραδόσεις, τις πνευματικές λέω, για να ζούμε εν Χριστώ Ιησού στην παρουσία του Θεού και στη Βασιλεία των ουρανών. Ας πεθάνουμε, αδερφοί, να μπούμε μέσα στο χωράφι αυτό που μας το χάρισε ο Χριστός και είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού.
και δεν θα είμαστε μόνοι μας ποτέ. Αλλά θα έχουμε καρπό πολύ. Ο καρπός μας θα μένει εις δόξαν και έπαινον Θεού. Αμήν.